Καλησπέρα από την Κρήτη, κύριε Καπόπουλε. Ευχαριστούμε θερμά. Το γεωστρατηγικό παζλ αρκετά περίπλοκο και δεν ξέρω από πού θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Εσείς θα το επιλέξετε για να το σχολιάσετε. Από τα ρωσο-ουκρανικά, από τα ρωσο-κινεζικά, τα ελληνοτουρκικά, τις εκλογές στην Τουρκία. Παρακαλώ, λόγος δικό σας. Καλησπέρα από την Αθήνα. Να ξεκινήσουμε από μια γενικότερη, να δούμε τη μεγάλη εικόνα λίγο. Βεβαίως. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα και τι εννοούσε ο Κινέζος ηγέτης την ώρα που αποχαιρετούσε τον Πούτιν και του έλεγε ότι θα ζήσουμε μια αλλαγή που δεν έχει υπάρξει άλλη εδώ και 100 χρόνια και εργαζόμαστε για αυτή την αλλαγή. Νομίζω πολύ απλά ότι ο Κινέζος ηγέτης μίλησε για έναν πολυπολικό και πολυκεντρικό αναδυόμενο κόσμο, ο οποίος δεν θα είναι ούτε υπό τον έλεγχο μιας υπερδύναμης, ούτε υπό τον έλεγχο δύο αντίπαλων μπλοκ, ούτε καν υπό τον έλεγχο ενός διαστηντηρίου τριών ή τεσσάρων χωρών. Αναδύεται ένας κόσμος με κράτη ισχυρά στην περιφέρειά του, στην Βραζιλία, την Νότια Αφρική, την Ιγυρία, ακόμα και την Τουρκία, που παρόλα τα προβλήματά της είναι μια χώρα με 85 εκατομμύρια πληθυσμό και με μια παραγωγική μηχανή αρκετά σημαντική. Η άνοδος λοιπόν όλων αυτών των μεσαίων δυνάμεων αλλάζει τον κόσμο. Και είδαμε τον κόσμο να αλλάζει όταν είδαμε πόσο περιορισμένη είναι η εμβέλεια της Δύσης, ακόμα και όταν αυτή είναι ενωμένη. Μιλάω για το θέμα των κυρώσεων και την απομόνωση της Ρωσίας. Βλέπετε ότι είναι κάτι που αφορά τη Δύση, δεν αφορά όμως την Ινδία, δεν αφορά την Κίνα, δεν αφορά ένα σωρό άλλες χώρες του κόσμου. Άρα η μεγάλη αλλαγή που ζούμε είναι η ανάδυση του μεταμερικανικού κόσμου, όπως τον έχει αποκαλέσει ένας Αμερικανός δημοσιογράφος που έγραψε ένα σχετικό βιβλίο με αυτόν τον τίτλο πριν από 12-13 χρόνια. Είναι η Δύση και η άνοδος των άλλων. Είναι φανερό ότι η Ρωσία και η Κίνα ποντάρουν στους άλλους. Τώρα και το βλέπουμε προσέγγιση της Ρωσίας με τη Σαουδική Αραβία και μεσολάβηση της Κίνας ανάμεσα στο Ιράν και στη Σαουδική Αραβία για να αποκαταστήσουν οι προαιώνιοι εχθροί σχέσεις μεταξύ τους. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέπτυξε μεραρχία αμυντικών πυραυλικών συστημάτων σε μία από τις κουρίλες νήσους που συνεκδικούν η ίδια η Ρωσία αλλά και η Ιαπωνία. Αυτό έχει πολλαπλά μηνύματα. Από την άλλη, στρατιωτικοί κυλίκοι της Ρωσίας απείλησαν σήμερα ότι αν, λέει, η Αγγλία δώσει οβίδες με μη εμπλουτισμένο ουράνιο, η Ρωσία θα ανταπαντήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, οι οβίδες με το εμπλουτισμένο ουράνιο, με το μη εμπλουτισμένο ουράνιο έγιναν διάσημες στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Καταφέρουν τέτοια χτυπήματα που κάνουν την θωράκιση ενός άρματος μάχης να κόβεται σαν βούτυρο. Για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Προφανώς στέλνει μηνύματα η Ρωσία. Η ενεργοποίηση των πυράβλων στις κουρίλες νήσους είναι και αυτή ενδεικτική. Γιατί δίπλα είναι η Νότια Κορέα, είναι η Βόρεια Κορέα και με αφορμή την ένταση ή τις πυραυλικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας προς την θάλασσα της Ιαπωνίας, μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη συνεργασία της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας να επιχειρήσουν να αναπτύξουν πυραυλικά συστήματα τα οποία να συνιστούν απειλή κατά της Ρωσίας. Άρα πιάνει και αυτό το μέτωπο της Αποανατολής η Ρωσία και λέει ότι εκ των προτέρων μην επικαλεστείτε την Βόρεια Κορέα ή τις εντάσεις με την Κίνα για να στραφείτε εναντίον. Θυμάμαι πάντως και η προσέγγιση σας είναι άρτια. Μας είχατε πει πρόσφατα σε μία άλλη συζήτησή μας ότι το γεωστρατηγικό παιχνίδι μεταφέρεται και στον Ειρηνικό ωκεάνο πλέον. Βέβαια. Γιατί πολύ απλά, κοιτάξτε να δείτε, να υποθέσουμε ότι με ένα μαγικό ραβδί γυρνάγαμε πίσω στην εποχή της ύφεσης και στην εποχή των συμφωνιών Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για την μείωση των πυρηνικών όπλων. Την Κίνα δεν πρέπει να τη συμπεριλάβουμε σε αυτή τη στιγμή. Είναι δυνατόν να υπάρξει επιστροφή στη δυναμική του αφοπλισμού χωρίς τη συμμετοχή της Κίνας? Είναι δυνατόν η Κίνα να μπει στο παιχνίδι του ελέγχου των πυρηνικών όπλων πριν αποκτήσει αξιόλογο οπλοστάσιο? Για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι εννοούμε, το 90% των πυρηνικών κεφαλών ανήκει στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλες οι άλλες υπόλοιπες δυνάμεις, δηλαδή Γαλλία, Βρετανία, Κίνα, μοιράζονται τα υπόλοιπα.
Θέλω λίγο το σχολιασμό σας στα ελληνοτουρκικά. Διάκομαι νυνεμία ή ήρεμα νερά. Τι συμβαίνει ακριβώς? Το σίγουρο είναι ότι και οι δύο πλευρές θέλουν ήσυχα νερά μέχρι να γίνουν οι εκλογές και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα που μπορώ να βγάλω. Έχουμε όμως από τον Ερντογάν και μία έτσι περίεργη, θα έλεγα, ερωτηματική αλλαγή στάσης. Άναψε το πράσινο φως για τη Φιλανδία να μπει στο ΝΑΤΟ. Με την Ελλάδα κάνει αυτό το συγκεκριμένο, να το πω, υποχώρηση, ήρεμα νερά μέχρι τις εκλογές. Φοβάται το Κιλιτζάρογλου ότι τελικά θα χάσει τις εκλογές και προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να έχει συμμαχίες με αυτούς που είχε τα τελευταίο διάστημα ένταση σχέση και αναφέρομαι με το Ισραήλ, αναφέρομαι με την Αίγυπτο, με την Ελλάδα κλπ. Κάτι προσπαθεί να επιχειρήσει. Ο Ερντογάν είναι αντιφατικός εκ των πραγμάτων, γιατί ναι, κινδυνεύει να αυτοαναιρεθεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Εδώ και πολλά χρόνια διαχέει το αφήγημα ότι είναι ο ηγέτης μιας Ισλαμικής χώρας που την έκανε μεγάλη δύναμη, ότι έχει μπει καρφί στα μάτια των απίστων και των διαούριδων των σταυροφόρων της Δύσης. Αυτά λέει για λαϊκή κατανάλωση. Και ότι όποιος τον αντιπολιτεύεται είναι εχθρός της πατρίδας. Τώρα, πώς θα συνδυάσει αυτή την επιθετική εθνοϊσλαμική ρητορική με την μεταμόρφωσή του σε ήρεμη δύναμη που κλείνει το μάτι προς τους δυτικούς, προς τους Αμερικανούς, προς τους Ευρωπαίους, προς την Ελλάδα ακόμα, αλλά και στις χώρες της Μέσης Ανατολής και λέει ότι εγώ είμαι πιο σταθερή αναφορά από ότι η ετερόκλητη συμμαχία του Κιλιτζάρογλου, ότι είμαι πιο υπεύθυνος συνομιλητής γιατί έχω την απόλυτη εξουσία, ενώ οι αντίπαλοί μου θέλουν να καταστρέψουν το προεδρικό σύστημα και να γυρίσουμε πίσω στις κυβερνήσεις συνασπισμού, θα έχει αυτό τον κίνδυνο. Δηλαδή δεν μπορεί να κλείσει όλα τα μέτωπα με όλους, γιατί πού θα πάει η εμπριστική ρητορική? Ασπάζεστε τις αναλύσεις που θέλουν νικητή του Κιλιτζάρογλου, και εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, η Ελλάδα θα χάσει και ότι συμφέρει τη χώρα μας να παραμείνει ο Ερντογάν στην εξουσία? Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις αλλά και η ομαλή διεξαγωγή της προεκλογικής εκστρατείας σε μια χώρα σαν την Τουρκία πρέπει να κρατάμε επιφυλάξεις. Δηλαδή, έχουμε αρχίσει και συζητάμε την προεκλογική περίοδο της Τουρκίας και τις εκλογές στην Τουρκία, λες και πρόκειται για εκλογές σε μια κανονική δημοκρατική χώρα. Mm-hmm. Επιμένω στη διαπίστωση που σας έχω πει και στο παρελθόν ότι πολύ δύσκολα ο Ερντογάν μπορεί να χάσει. Δεν μπορεί να διαχειριστεί μια ήττα. Την επόμενη της ήττας θα τον, αν σήμερα παραδείγματος χάρη είμαστε όλοι σε κατάσταση συναγερμού, μήπως συλληφθεί ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε, έχει πει ο ίδιος ότι Τρίτη Τετάρτη μπορεί να με συλλάβουν. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, ο Ερντογάν θα υποστεί ομοβροντία κυρώσεων από την πρώτη μέρα που θα βρεθεί εκτός εξουσίας. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα δυνατά μέσα για να κερδίσει. Τώρα, το ότι είναι μπροστά ο Κιλιτζάρογλου είναι. Το ότι το κόμμα το κουρδικό, το HDP, που αποφάσισε να μην κατεβάσει υποψήφιο, στην ουσία λέει στους Κούρδους ψηφίστε Κιλιτζάρογλου, και αυτό είναι πραγματικό. Το ότι όμως ο Ερντογάν είναι ο άνθρωπος των εκπλήξεων και όταν τον βλέπεις να τρέχει με φόρα, να πέσει σε έναν τοίχο την τελευταία στιγμή, στρίβει και αποφεύγει τη σύγκρουση, και αυτό το έχουμε δει. Έτσι. Ας είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί. Mm-hmm. Στο ενεργειακό πάζλ όπου εμπλέκονται Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος, Αίγυπτος, Ισραήλ, ακόμα και η Λιβύη, πώς βλέπετε να πηγαίνουν τα πράγματα? Εδώ είναι, αυτό το σχήμα είναι περίεργο. Ναι. Το σχήμα αυτό ξεκίνησε με τον East Med, όταν θέλανε οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί να πιέσουν την Τουρκία. Ήταν φανερό σε όλους ότι η κατασκευή ενός αγωγού υποθαλάσσιου από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Ελλάδα και την Ιταλία με αστρονομικό κόστος ήταν εξωπραγματική, αλλά είχε πολιτικό νόημα. Δηλαδή ήταν ένα μήνυμα προς την Τουρκία ότι μη συνεχίζει τις μαξιμαλιστικές του διεκδικήσεις, μη βρεθείς απομονωμένη. Τώρα που οι Αμερικανοί ζητούν την ενεργειακή συνεργασία των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, κατά τη γνώμη μου είναι ένα προφύστερο σχήμα. Γιατί είναι δυνατόν να υπάρξει ενεργειακή συνεργασία αν δεν λυθεί το Κυπριακό, αν δεν λυθεί το Παλαιστινιακό, αν δεν υπάρχει ευρύτερη πολιτική σταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή? Δεν το νομίζω. Οι Αμερικανοί πιστεύουν το ανάποδο, ότι η ενεργειακή συνεργασία θα οδηγήσει στην επίλυση των πολιτικών προβλημάτων. Νομίζω ότι το σχήμα είναι προφύστερο και ότι
υπάρχει περισσότερη πολιτική βούληση παρά τέτοια πολυδιαφημισμένη ενεργειακή επάρκεια. Νομίζω ότι έχουμε δει και στο παρελθόν να κατασκευάζονται αγωγοί για λόγους πολιτικής. Ο περίφημος αγωγός Τσεϊχάν Μπακού, που δεν έχει πετρέλαιο και δουλεύει στο 25% της μεταφορικής του ικανότητας. Ας είμαστε και εδώ επιφυλακτικοί. Δεν πιστεύω πάντως ότι μπορεί η ενεργειακή συνεργασία να λύσει με την επίδρασή της που θα έχει στην όλη συγκυρία στη Μέση Ανατολή προβλήματα όπως το Κυπριακό και όπως το Παλαιστινιακό. Χρειάζεται πολιτική βούληση για αυτά τα προβλήματα. Τέλος, να ζητήσω το σχόλιο σας στα τεκτενόμενα στη Γαλλία και στην κυβέρνηση Μακρόν, φτάνοντας και ολοκληρώνοντας μετά της Ευρώπης, βλέπουμε έντονους κλειδονισμούς. Ανάβει η Γαλλία το πράσινο φως, στέλνει τα μηνύματα ότι οι λαοί της Ευρώπης πρέπει σε κοινωνικό επίπεδο επιτέλους να αντισταθούν στις επιταγές των κύκλων αυτών των σκληρών που επιβάλλουν συνεχώς οικονομική σταθερότητα και αυστηρή οικονομική πολιτική και όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά. Ναι. Και κυρίως ο Μακρόν κάνει κάτι άλλο. Ουσιαστικά δεν έχει τη λαϊκή νομιμοποίηση για τέτοιες πολιτικές επιλογές. Αν εξελέγει το 2017 και επανεξελέγει το 2022, δεν εξελέγει με την υπόσχεση ότι θα κάνει οδυνηρές μεταρρυθμίσεις για να εξηγιάνει το συνταξιοδοτικό σύστημα, αλλά εξελέγει ως μη χείρον βέλτιστον σε σχέση με τη Λεπέν. Ο Μακρόν οφείλει την εκλογή του σε μια, αν θέλετε, σύγκληση ψηφοφόρων από τα αριστερά, από τα δεξιά και από το κέντρο, που θέλανε να πούνε όχι στην άκρα δεξιά. Ενώ δηλαδή έχει εντολή για σύνθεση και για συνένεση, αυτός κάνει διχαστικές επιλογές. Και δεν είναι τα δύο συντάξιμα χρόνια για τα οποία έχει βγει ο λαός της Γαλλίας στους δρόμους, δηλαδή να παίρνει σύνταξη αντί για τα 62 στα 64. Θεωρούν ότι είναι συμβολικό και ότι άμα πέσει αυτό το ταμπού εντός ή εκτός εισαγωγικών, το τι έχει να ακολουθήσει με τα άλλα εργασιακά κεκτημένα δεν περιγράφεται. Κύριε Καπόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την σημαντική αυτή ανάλυση των διεθνών γεγονότων. Και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια σας.